Λοιπόν, να τον υποδεχθούμε γιατί είναι στο σπίτι του Λόβιτ. Καλώς το. Καλώς όρισες. Λέγαμε ότι χαιρόμαστε που είσαι κοντά μας, δεν χαιρόμαστε που βγήκες από το σπίτι. Αλλά έτσι είναι η ζωή μου αντιθέσεις. Καλώς τον Ισίδωρο. Τι κάνεις. Ή όπως έλεγα χιουμοριστικά, τον πάτηρ Ισίδωρο. Μίλαγε λίγο ως πατήρ Ισίδωρος μερικές φορές. Δεν ξέρω ακριβώς πώς μιλούσα και έχω αρχίσει και με παρακολουθώ για να καταλάβω τελικά το πώς μιλούσα. Είχες μια σοφία. Από ό,τι φαίνεται, το σίγουρο είναι ότι δεν μιλούσα κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο. Αλλά okay. Δεν όπως είναι... όλοι οι άνθρωποι. Σωστά. Αλλά δεν είναι και μία η φωνή, δεν είναι και ένας ο τόνος, δεν είναι... Επομένως... Και μία η διάθεση δεν είναι επίσης. Και γράφει και ποια είναι η φωνή του Ισίδωρη πραγματική, λέμε και εμείς τι είναι αυτό. Ναι. Πραγματική λοιπόν φωνή έχουν τα ρομπότ που είναι σχεδιασμένα να έχουν μία φωνή. Εγώ είχα πολλές. Σωστό, όλοι και ακόμα έχω πολλές. Όλοι άνθρωποι. Και φωνές και ματιές όμως απέναντι στους ανθρώπους και στα πράγματα που συνέβαιναν στο σπίτι. Από την πρώτη στιγμή κιόλας, όταν κλείθηκες με την πρώτη δοκιμασία, ήσουν άνθρωπος ο οποίος. Δεν θα πω ακριβώς μας δίχασε, μας έβαλε σε έναν άλλον τρόπο σκέψης. Σταδιακά σε είδαμε να αλλάζεις το πώς βλέπεις τα πράγματα και στο πώς απαντάς. Αυτό ήταν κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό, βέβαια, θα μου απαντήσεις, έτσι δεν είναι? Ναι. Βάσει των συνθήκων. Σωστά. Είπαν πολλοί ότι έπαιζες έναν ρόλο, υποδιώσουν κάποιον ή προσπαθούσες να υποδηθείς κάποιον. Σε τι απαντάς αυτό? Εγώ ήμουν ο εαυτός μου. Αλλά ακόμα και εμείς είμαστε πολλά. Που σημαίνει ότι δεν μπήκα για να υποδηθώ κάποιον άλλον. Όμως, διαφορετικός ήμουν στην αρχή, στις συνθήκες που βρισκόμουν, και διαφορετικός ήμουν αργότερα. Θεωρείς ότι ήσουν λίγο άδικος σε κάποιες περιπτώσεις, ήταν κάτι που τώρα βλέποντας τα. Δεν έπρεπε να λειτουργήσω έτσι. Με τον Παναγιώτη δηλαδή στις αρχές, που ήσουν λίγο αρκετά επικριτικός. Με το που μία πρώτη έτσι σύγκρουση εντός αγωγικών που θυμόμαστε. Αν ήξερα ότι θα προκαλούσα τέτοια φόρτιση σε έναν άνθρωπο και γνώριζα το μετά και τι θα ακολουθήσει σε αυτόν, δεν θα το έκανα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το παίρνω πίσω. Και ακόμα και σήμερα έχω ερωτηματικά. Mm-hmm. Σε ποιον αναφέρεσαι? Στον Παναγιώτη. Μόνο στον Παναγιώτη αισθάνεσαι ότι έχεις κάποια ερωτηματικά? Επειδή αναφερθήκαμε στον Παναγιώτη. Με το πρώτο περιστατικό. Δεν ξέρω, παιδιά. Δηλαδή, νομίζω ότι ο χρόνος θα δείξει πράγματα. Και τελικά μπορεί και οι συνθήκες εκεί πέρα μέσα να μας έχουν αλλάξει. Λίγο αλλάξει. Ισίδωρε, να σε ρωτήσω κάτι έτσι πολύ ειλικρινά, γιατί μου δίνεται αυτή η εντύπωση, θα είμαι ειλικρινής. Συμβαίνει στους ανθρώπους όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα, παραδείγματος χάρη μιας δημόσιας εμφάνισής μας, λίγο να σοκαριζόμαστε. Είσαι λίγο σε φάση σοκ. Έχεις δύο μέρες που έχεις βγει και ακούς κάποια πράγματα που ίσως δεν τα έχεις ακόμα αφομοιώσει, κάποιες συμπεριφορές βλέπεις. Διαβάζεις κάποια σχόλια. Μου δίνεις αυτή την εντύπωση. Πάρα πολλά αρνητικά σχόλια. Ισχύει. Ήθελα να κατέβω το Σάββατο για κάτι δουλειά στο κέντρο. Λοιπόν, και παίρνω τη μάνα μου και της λέω τώρα, εγώ να μπω στο μετρό ή κινδυνεύω. Πολύ αρνητικό σχόλιο. Πολύ. Σοβαρό. Δεν το περίμενες. Στα social. Υπάρχουν και θετικά, απλά τα θετικά δεν εκδηλώνονται πάντα. Κατάλαβες. Ναι. Υπάρχουν και τα θετικά. Και ο κόσμος εκδηλώνει πιο πολύ τα αρνητικά. Έχω λάβει και θετικά και θα μπω και στη διαδικασία να απαντήσω κάποια στιγμή. Αλλά. Τόσο πολύ δεν το περίμενα. Yeah. Γιατί έβλεπα τα παιδιά που έβγαιναν από reality και λέγανε τεράστια η αγάπη που πήρα από τον κόσμο. Πάρα πολλά τα θετικά σχόλια, ελάχιστα τα αρνητικά. Πάρα πολλές οι προτάσεις που ακολούθησαν. Έβγαινα έξω και με αναγνώριζαν και με έκανε. Απλά εκδηλώνονται οι φανατισμένοι, Ισίδωρε. Κάποιοι φανατίζονται σαν να παίξουν. Είναι πολύ νωρίς να βγάζεις συμπεράσματα γενικά. Και μιλάμε για τον κόσμο των social media. Πάμε στον κανονικό κόσμο. Και πάμε στους δικούς σου ανθρώπους και στους φίλους σου και στους πολύ κοντινούς σου. Τι σου είπαν, άνθρωποι που σε γνώριζαν πολύ καλά. Είδαν κάτι διαφορετικό, γιατί για μένα αυτοί είναι οι δείκτες, να ξέρεις. Είδαν ότι μετά από κάποιο σημείο δεν ήμουν καλά. Φαίνεται, παιδιά, ότι δεν περνούσα καλά. Δεν περνούσες, όντως. Βγήκα και νιώθω ότι έχω αποκτήσει ξανά ενέργεια, ότι έχω την έντονη κινητικότητα που ήθελα να έχω, ότι η διάθεσή μου έχει φτιάξει. Άρα... Ήσουν πιο νοχελικός μέσα στο σπίτι, δηλαδή, τον τελευταίο καιρό. Μα πήγαινε από κρεβάτι σε καρέκλα και από καρέκλα σε κρεβάτι. Εξαιτίας της κακής σου διάθεσης, ότι είχες σταματήσει να περνάς καλά. Φαίνεται ότι δεν περνούσαμε. Τι σε χάλαγε αίρεση, Ισίδωρε, περισσότερο απ' όλα? Τι σε χάλασε? Δεν μιλάω για το ότι δεν είχες άλλη διέξοδο, ας πούμε, μέσα ένα σπίτι ήσασταν, αλλά τι σε χάλασε? Το ότι είμαστε κλεισμένοι και όλα μεγενθύνονται. Κάτι λοιπόν που δεν θα με ενοχλούσε στην έξω μου ζωή, εκεί πέρα θα με ενοχλούσε πάρα πολύ. Γίνε λίγο πιο σαφής. Ακόμα και μικρά θέματα στην κουζίνα. Δηλαδή, παιδιά, αν θυμάστε, κάναμε θέματα πολύ μικρά. Ναι. Από το πουθενά. Από το πουθενά. Έξω δεν θα τα κάναμε αυτά τα θέματα.
βίωσες και μία... Τι ήθελα να ρωτήσω, συγγνώμη. Παρ' όλα αυτά όμως είδα ότι απέκτησε και μία πολύ καλή φίλη μέσα, τη Μέρη. Σωστά. Και είδαμε και τη Μέρη, η οποία είχε συγκινηθεί πάρα πολύ με σένα. Εγώ όταν μπήκα, γιατί μπαίνεις για το έπαθλο, επομένως νόμιζα ότι δεν θα ήταν εμπειρία και νόμιζα ότι δεν θα έκανα φίλους. Λοιπόν, το γεγονός ποιο είναι, ότι το έπαθλο χάθηκε, αλλά ήταν πράγματι εμπειρία. Δεν θα το ξαναζούσα βέβαια. Και... Δεν θα ξαναέμπαινες. Γιατί φαίνεται ότι είμαι καλά όταν μπαίνω στην αρχή, μετά όλο αυτό το πράγμα, εμένα με κουράζει και πέφτω. Και όλα τα πράγματα έτσι είναι. Στην αρχή αλλιώς τα αντιμετωπίζουμε με άλλες δυνάμεις, με άλλη αντοχή, η οποία μπορεί να εξαντλείται μετά. Δεν έχει να κάνει μόνο με το παιχνίδι. Σωστά, αλλά είναι ότι έχεις και το χρόνο να ξαναφορτίσεις τις μπαταρίες. Mm-hmm. Εμένα οι δικές μου μπαταρίες έπεσαν. Το μικροφόνο μου ήταν εκεί, αλλά πια δεν είχα να μιλήσω, δεν ήθελα να μιλήσω, δεν ήξερα αν τελικά θέλω, από τη στιγμή που δεν με καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να με καταλάβουν. Άρα. Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση γιατί μου έδινες από την πρώτη στιγμή την αίσθηση, και εξακολουθείς να μου τη δίνεις, την αίσθηση ενός ανθρώπου που τα επεξεργάζεται στο μυαλό του πάρα πολύ όλα. Δεν θεωρώ τίποτα τυχαίο από αυτά τα οποία επιλέγεις να πεις ή να κάνεις. Είσαι έτσι. Αυθόρμητος είμαι. Άρα τα σεκόντ που. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Τα σεκόντ που μεσολαβούν. Καμιά φορά εγώ λέω ότι χρειάζονται 2 σεκόντ, έτσι σχηματικά, για να μπορέσει να φιλτράρει αυτό το οποίο ετοιμάζεσαι να πει. Λειτουργούν σε σένα, τα ενεργοποιεί. Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι. Μπορεί να το κάνει υποσυνείδητα. Μπορεί να το κάνει υποσυνείδητα. Αλλά ότι υπάρχουν φορές που ναι, μία ερώτηση θα τη σκεφτώ και θα αργήσω 1-2 δευτερόλεπτα να απαντήσω, και υπάρχουν και κάποιες φορές που θα απαντήσω αμέσως. Άρα πάλι έχει να κάνει με την κατάσταση. Βίωσε και μια μεγάλη απώλεια κιόλας ο Ισίδωρος. Την οποία δεν επέλεξες να μοιραστείς αμέσως με τους συγκατοίκους. Συλληπιτήρια κιόλας. Να είστε καλά. Δεν θα επέλεγα να τη μοιραστώ με κανέναν εκεί μέσα. Γιατί? Για να μην τους βάλω σε σκέψεις ότι βγαίνοντας κι αυτοί έξω ενδεχομένως δεν θα ξανασυναντήσουν ποτέ ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Γι' αυτό ή για να με τους προκαταβάλεις θετικά απέναντι σου, ενώ ίσως ξέρεις. Ήταν ήδη προτινόμενος. Στη στάση του εννοώ, ασχέτως του. Όχι, ας πίστευαν ό,τι πίστευαν. Απλά, τι θέλω να σας πω. Αν για παράδειγμα, μαθαίνατε τώρα ότι κάποιος φίλος σας είχε ένα ατύχημα. Ναι. Εγώ δεν θα ήθελα να μας το πείτε αυτή τη στιγμή εδώ, γιατί και εμένα θα πήγαινε στο μυαλό μου ότι μπορεί και κάποιος δικός μου φίλος να το σκέφτηκες έτσι, το σκέφτηκα για τους άλλους. Μου κάνει εντύπωση ρε εσύ, Σίδωρε, κάτι κάθε τι που κάνεις, να σκέφτεσαι. Το χρωματίζεις με την αίσθηση του συνόλου, ότι δεν θα ήθελα στο διπλανό μου να μπει αυτή η σκέψη. Σωστά. Και επίσης, γιατί θέλω να μπαίνουν θετικές. Από ό,τι φάνηκε δεν μπήκαν θετικές όμως σκέψεις. Δηλαδή, εγώ ήθελα να μεταφέρω θετικές σκέψεις και δεν τις μετέφερα. Αλλά από την άλλη, να πούμε και κάτι άλλο. Εγώ αυτά τα γεγονότα έχω μάθει να τα περνώ μόνος μου. Με τον δικό μου τρόπο και να τα αντιμετωπίζω έτσι όπως θέλω. Mm-hmm. Και κάτι ακόμα. Από τη στιγμή που ήξερα ότι δεν θα πάρω συμπαράσταση. Για ποιο λόγο να μοιραστώ μαζί σας κάτι, αν ξέρω ότι δεν έχετε να μου προσφέρετε τίποτα. Το ήξερες αυτό. Το γνώριζα. Και αυτοί πάλι που είχαν. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος όμως γι' αυτό. Και αυτοί όμως που είχαν να μου προσφέρουν. Mm-hmm. Που μου πρόσφεραν τελικά. Mm-hmm. Γιατί να ήξεραν συγκεκριμένα το γεγονός. Δηλαδή αυτό που εξέλαβα από τη Μέρη. Ναι. Ήταν το ίδιο. Είτε γνώριζε το γεγονός, είτε δεν γνώριζε το γεγονός. Πάντως να πούμε εδώ ότι συγγνώμη, ο Νάσος είπε ότι αν συνέβαινε κάτι τραγικό στη ζωή του θα αποχωρούσε από το reality, γιατί είπε ότι πάνω απ' όλα είναι η ανθρωπιά και όχι η φήμη και η δόξα και τα χρήματα. Λοιπόν, αυτή είναι η δική του άποψη. Γι' αυτό κιόλας εγώ την Παρασκευή θέλησα να το διολογήσω. Και είπα ότι μένω γιατί έχω μάθει να συνεχίζω, γιατί ο παππούς ήταν στην ηλικία που ήταν και το είχαμε συζητήσει πριν μπούμε. Και δεν θα άλλαξε κάτι. Πότε θα έβγαινα, αν ήταν στο νοσοκομείο. Εκεί θα έβγαινα. Από τη στιγμή που έφυγε και μου το είχε πει και εκείνος, ότι αν τελικά έφευγε, θα ήθελε να συνεχίσω. Εγώ ήθελα να συνεχίσω το ταξίδι. Αλλά είπα κιόλας ότι θα συνέχιζα ως απόδειξη του ότι ναι, η ζωή συνεχίζεται. Αλλά δεν ήμουν δυνατός. Δεν ήσουν δυνατός. Όχι, δεν ήμουν δυνατός. Νομίζω ότι είναι και κάτι πολύ προσωπικό. Ναι, το παιδί, αν θέλεις να αυτό. Αποχωρήσεις, και δεν μου αρέσει να συγκρίνω τι θα έκανα εγώ, τι θα έκανε εσύ. Δεν υπάρχει λόγος. Και για τόσο λεπτά θέματα. Κάποιος άλλος θα έκανε κάτι. Πιστεύεις με την δική σου αποχώρηση ότι θα αλλάξουν οι ισορροπίες μες στο σπίτι, κάποιοι θα πάρουν τα πάνω τους? Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Εξαρτάται τι σου λέει κάθε αποχώρηση. Τις Μέρες, ας πούμε, οι αποχωρήσεις δεν τις λένε τίποτα. Του Νάσου του λένε πολλά. Άρα, από τη στιγμή που ο Νάσος πήρε πολλές απαντήσεις, ο Νάσος θα αλλάξει. Γιατί το εξέλαβε έτσι, ότι ο κόσμος απάντησε. Ναι. Άρα, από τη στιγμή που έδιωξε τον Ισίδωρο και κράτησε εμένα,
Αυτό είναι. Άρα σου λέει ότι με αγαπάνε περισσότερο, με θέλουν πιο πολύ. Απόψε το αποκλειστικό θα Νάσος δούμε κάτι και τέτοιο. Η Άννα είναι σε ένταση, γιατί η Άννα δεν ψήφισε την Ευδοκία ως πρώτη υποψήφια για αποχωρήσεις. Είχαμε live ψηφοφορία, είχαμε ισοψηφία Μέρη και Νάσου. Ναι. Θα δούμε και ένα συγκλονιστικό έτσι, αγώνισμα για τον αρχηγό, που ο αρχηγός θα σώσει ή τη Μέρη ή τον Νάσο. Θα δούμε λοιπόν τώρα ένταση με Νάσο και Άννα. Όχι, δεν τσακωνόμαστε γι' αυτό. Της είπα, γελάω, γιατί μάλλον έχεις το πρόβλημα και όταν ψηφίζεις. Αυτό της είπα ότι δείχνει επηρεασμό. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Τι λέμε μεταξύ μας. Ωραία, ψήφισε με και εσύ για να είσαι εντάξει. Τι να ψηφίσω, βρε Άννα μου. Εγώ σου είπα απλά ότι μου έλεγες, Νάσο μου, έχεις πέσει έξω. Ελπίζω να μην έχεις παροπίδες, γιατί εγώ δεν επηρεάζομαι από τον Ισίδωρο. Έχεις θέματα με την Ευδοκία, τα έχεις εκφράσει 100 φορές και ψηφίζεις εμένα. Αυτό δεν δείχνει επηρεασμό, αγάπη αυτή μου. Αυτή τη στιγμή τώρα. Ναι. Αυτή τη στιγμή τώρα δεν μου έχει κάνει κάτι η Ευδοκία. Αυτή τη στιγμή τώρα. Ναι. Δηλαδή σου έχει κάνει 8 μέρες, το ξεχάσαμε και σου έκανα εγώ τώρα κάτι. Σε σένα τι έκανα ακριβώς. Όποτε έχω μιλήσει με την Ευδοκία. Σε σένα τι έκανα. Σε σένα σαν να. Αυτό τι έκανα. Που είδα ρε εσύ. Στον Ισίδωρο. Ναι. Δεν επηρεάζει από τον Ισίδωρο. Καλό βράδυ. Πω, ευχαριστώ πολύ. Έλα, Νάσο, κρίμα, γιατί σου είχαμε πει ότι εκτιμώ το ότι ήσουν ένας άνθρωπος ο οποίος έλεγε τις αλήθειες όταν μπήκε μέσα αγάπη στο μου. Σπίτι. Άσχετα, είτε συμφωνούσα μαζί του είτε όχι. Ναι. Και τώρα αυτή τη στιγμή κάνεις show. Κάνεις, τι άντε και καλό βράδυ και φεύγεις. Ό,τι κοροϊδεύεις κάνεις. Εντάξει. Ό,τι κοροϊδεύεις. Εγώ. Αυτός είναι πειρασμός μάτια μου. Εσύ λες ότι δεν ηρωνεύεσαι και την ώρα που το λες, ηρωνεύεσαι και ηρωνία είναι το καλό βράδυ. Το καλό βράδυ είναι ηρωνία. Αυτό ηρωνία. Ό,τι λέμε είναι ηρωνία. Έξαλλη, Άννα. Ναι. Βλέπεις Ισίδωρο, για πες μου. Σοκαρίστηκε ο Ισίδωρος. Λοιπόν, η Άννα ξέρει ότι δεν επηρεάζεται από εμένα. Επομένως, δικαίως είναι έξαλλη. Και νομίζω ότι κανένας δεν επηρεάζει κανέναν σε αυτόν τον βαθμό που υποστηρίζει ο Νάσος. Ισίδωρα μου, θέλω να σου πω στο σημείο αυτό ότι όταν κάτι δεν είναι αλήθεια και πραγματικότητα δεν μας αγγίζει, πόσο μάλλον να μας φέρει σε τέτοια όρια. Δεν με εκνευρίζει αν κάποιος μου πει κάτι το οποίο δεν ισχύει, όταν έχω μέσα μου την αίσθηση ή ψήγματο ότι ισχύει, πυροδοτούμε τόσο πολύ. Άμα νιώθεις την αδικία όμως, δεν θα εκνευριστείς. Πώς την αδίκησε, μωρό, και τη λέει ότι. Όχι, επειδή το λες γενικά γι' αυτό. Ναι, βρε παιδί μου, τη λέει επηρεάζεσαι. Αν δεν ισχύει, αν εγώ νιώθω άδικα. Αν εγώ νιώθω ότι δεν επηρεάζομαι, πω να σου μου δεν επηρεάζομαι και δεν με νοιάζει και καθόλου αυτό που λες. Έχουμε δει και ότι η Άννα κάνει κρίξη εναντίον τη Ευδοκία γενικότερα και έχει πει διάφορα πράγματα για εκείνη και δεν την ψήφισε για παράδειγμα. Κάτι γίνεται όμως και με τον Νίκο, θεωρώ, σε αυτό το σημείο. Η Ευδοκία δεν είναι ένας εύκολος άνθρωπος, είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα και πρέπει να τη συζητήσεις, να τη μάθεις, να βάλεις τα όρια σου και να βάλει και εκείνη τα δικά της. Νομίζω ότι με την Άννα ακόμα δεν τα... Δεν τα έχουν βρει, Δεν τα έχουν βρει απόλυτα για να μπορέσουν να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό έχει να κάνει με τη δική σου αποχώρηση. Κάθε αποχώρηση τόσο έντονα τη βιώνατε. Δηλαδή, πραγματικά νιώθατε ότι αλλάζουν όλες οι ισορροπίες, την υπεραναλύατε, συνέβαινε σε κάθε αποχώρηση. Οι ισορροπίες άλλαζαν. Αλλά όχι αυτή η ένταση. Αλλά τώρα ο Νάσος είναι και ένας χαρακτήρας εκρηκτικός. Δηλαδή, θα γινότανε αυτό. Είναι απόλυτος. Δηλαδή, είναι αυτός ο απόλυτος χαρακτήρας που λες ότι έτσι είναι και έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Και ας τα δικαιολογεί. Πώς τον νιώθατε μέσα. Πάντως μιλάει, δηλαδή. Ναι. Τα δικαιολογεί όλα όσα. Ακριβώς. Και περιμένει μάλλον τι θα γίνει. Δηλαδή, το είχε πει ότι αν τελικά αποχωρήσει εκείνος, θα ζητήσει συγγνώμη. Ναι. Αν όμως δεν αποχωρήσει εκείνος. Πάει να πει ότι το σκεπτικό του ήταν σωστό, άρα θα συνεχίσει έτσι. Άρα αυτό έχει να κάνει και με τον κόσμο, δηλαδή. Ότι ξέρεις τι, αν με στηρίξει εμένα ο κόσμος και εκείνος, πάει να πει ότι έχω δίκιο. Μπράβο, εσύ έχεις άδικο. Άρα τώρα θέλει να το ιδεολογήσει κι άλλο αυτό και δίνει. Είχε περάσει ένα μεσοδιάστημα που τα πήγαινε με όλους καλά όμως. Ναι, τώρα ξαναπήρε τα πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Είναι και από τις περιπτώσεις βέβαια που όπως είσαι και εσύ, δηλαδή μπαίνοντας, βλέπεις αλλιώς τα πράγματα και κατά τη διάρκεια μπορεί να αλλάξεις γνώμη. Και η Άννα ήταν έτσι. Και η Άννα ήταν πιο ήπια, αλλά τώρα βλέπουμε την Άννα να ξεσπαθώνει λίγο πιο πολύ. Και βέβαια, αυτοί είναι και παίκτες που άρχισαν να μπουν. Που σημαίνει ότι. Έχουν εικόνα εννοείς. Πιο ενημερωμένοι εννοείς. Ναι, ναι. Και από την άλλη, για να μείνουν, πρέπει να κάνουν και κάτι. Για να μείνουν, ποιους βλέπεις να μένουν, ποιους βλέπεις το τελικό, ποιον, ποια. Το δικό μου το δωμάτιο, τον Νίκο, την Ευδοκία, τη Μέρη. Την Ευδοκία θα ήθελες να στον τελικό. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τη γνώμη σου για την Ευδοκία. Ναι, θα ήθελα να είναι στον τελικό, τα άτομα που λέω. Νικήτρια θα ήθελες τη Μέρη. Πιστεύεις μπορεί να το σηκώσει η Ευδοκία, να είναι νικήτρια. Για μένα η Ευδοκία το έχασε λίγο την εβδομάδα της αρχηγίας της.
Και φαίνεται αυτό ήταν που ήθελαν και να πετύχουν. Με κάποιες υπερβολές. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν που ήθελαν και να πετύχουν. Εσύ δηλαδή, νικήτρια θα ήθελες τη Μέρη πάντως. Εγώ νικήτρια, ναι. θα ήθελα έναν άνθρωπο ας πούμε, που ήμουν περισσότερο κοντά του. Και από το εκεί το μάτι τον Κώστα επίσης βλέπω στον τελικό. Ενδιαφέρον. Άτομα δηλαδή που μπήκαν από την αρχή και είναι ακόμα. Και έχουν, ναι, ναι, με την έννοια αυτή, πιο δικαιωματικά, ας πούμε, περισσότερο το νιώθεις αυτό. Λοιπόν, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.